είναι όμως η πειθαρχία, το αγωνιστικό πλάνο που θέσαμε την αρχή, που προέρχεται στους υποπονείς. Και σίγουρα πήραμε και πράγματα πολλά από το θέμα τακτικής από την αντίπαλη ομάδα. Εύχομαι στη συνέχεια αυτά να μας οδηγήσουν, γιατί το πλάνημα είναι μακρύ, έχει δυσκολίες και πιστεύω ότι σαν ελληνική ομάδα που είμαστε, είδατε άλλες υπερτερώσεις της ομάδας, πιστεύω στο τέλος να καταφέρουμε. Και πάλι συγχαρητήρια στην Ολυμπιακό και στο Ολυμπιακό. Τέτοια παιχνίδια θα συναντούμε πολύ συχνά φέτος. Θα πρέπει να ξέρουμε να διαχειριστούμε και θεωρώ ότι γενικά διαχειριστήκαμε καλά το παιχνίδι με υπομονή. Είχαμε πει ότι πρέπει να έχουμε πάρα πολύ υπομονή και είχαμε. Συγχαρητήρια στους προσφυγιστές με την προσπάθειά τους. Είμαι λίγο κάπως λίγο στεναχωρημένος για τον κόλπο που δεχτήκαμε. Το θεωρώ ότι ήταν σε μια στιγμή χαλάρωσης και αυτές οι στιγμές χαλάρωσης είναι που πρέπει να δουλέψουμε και να έχουμε περισσότερο ρυθμό στο παιχνίδι μας. Ο κόσμος σήμερα ήταν εξαιρετικός, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε και μας βοήθησε από το πρώτο λεπτό. Εμείς από την πλευρά μας να ξέρει ο κόσμος ότι θα το ανταποδώσουμε, θα βλέπει καλό ποδόσφαιρο, θα βλέπει ρυθμό, θα βλέπει παιχνίδι, θα βλέπει μια ομάδα επιθετική όπως το αρέσει να βλέπει. Είναι μόνο η αρχή, έχουμε μπροστά ολόκληρο μαραθώνιο. Συγχαρητήρια σε όλους και στους ποδοσφαιριστές μου και στον κόσμο. Όπως το είπατε, το άγχος βασικά του πρώτου αγώνα, ξέρετε ότι οι πρεμιέρες είναι δύσκολες. Όμως το είχαμε συζητήσει, το ξέραμε ότι θα έχουν ευκαιρίες, αλλά πρέπει να έχουμε υπομονή και ερημία. Και αυτό ζήτησε και στο μήνυμα. Υπομονή και ερημία. Ένα παιδί δεν είναι πάντα σωστό. Και νομίζω ότι ο τέλος είναι άλλες δύο ευκαιρίες που έχουμε κάνει τον γκολ. Η στιγμή ανασφάλισε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ποδοσφαίρου. Βλέπω ότι ξεκλειδώνει άμυνες. Ήρθαμε σήμερα εδώ σε μια έδρα η οποία είναι γνωστή σε όλο το ποδοσφαιρικό πλανήτη εδώ και ήρθαμε με ένα σκοπό να πετύχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλά, πάρα πολύ καλά αμυντικά, αλλά στο δεύτερο δυστυχώς μπήκαμε μέσα λίγο με ένα πάτη και κοστίκαμε τον κόλπο. Να ευχηθώ στον Ολυμπιακό Βόλου να επανέλθει γρήγορα στις κατηγορίες, γιατί αξίζει να είναι ψηλά. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Εντάξει, είδαμε ότι οι πρεμιέρες είναι λίγο δύσκολη στην αρχή. Υπάρχει άγχος, αλλά εμείς δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Η ομάδα είναι αγαπημένη, είναι κοντά, δουλεύουμε σαν οικογένεια, δουλεύουμε σκληρά και φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα παίζαμε με έναν αντίπαλο σήμερα που δεν γνωρίζαμε, αλλά δεν κοιτάμε αντίπαλο, δουλεύουμε κάθε προπόνηση ξεχωριστά και έτσι έρχεται το αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε με αυτόν τον ρυθμό και προχωράμε. Είμαι ευχαριστημένος, δουλεύω στην προπόνηση.